έχει ξαναγίνει να πούν ότι δεν υπάρχουν φάρμακα και φύγεται? Σε μένα όχι, πρώτη φορά το συνάντησα, αλλά με μια κυρία που κουβέντιασα που έχει τον άντρα της μέσα από την Κέρκυρα, είναι δεύτερη φορά. Και, και δεν το καλύπτει και το ΙΚ. Πληρώσαμε και 12 ευρώ συμμετοχή για το φάρμακο. Όσοι είχαν, όσοι δεν είχαν, φύγαν. Εκεί έχουμε φτάσει δηλαδή. Και έπεται συνέχεια. Όχι, έχουμε φτάσει, έπεται συνέχεια. Έπεται συνέχεια. Δηλαδή δεν πάνε τα πράγματα καλά, δεν ξέρω τι γίνεται. Οι διοικούντες, οι καινούριοι, θα ψεύτηκαν τα λόγια τα μεγάλα, τι να πω. Όλοι, υποσχέσεις. Δεν υπάρχει το φάρμακο για την χημειοθεραπεία σας. Αυτό ανακοίνωσαν σε 19 καρκινοπαθείς της Ογκολογικής Μονάδας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, οι οποίοι περίμεναν υπομονετικά τη σειρά τους για να κάνουν τη θεραπεία τους και να καταφέρουν να νικήσουν τον καρκίνο αλλά και να κερδίσουν το δικαίωμά τους στη ζωή. Την περασμένη Τρίτη, 19 καρκινοπαθείς από διάφορες περιοχές Δυτικής Ελλάδας και τα Ιόνια νησιά πήγαν στο νοσοκομείο του Ρίου ώστε να κάνουν την προγραμματισμένη χημειοθεραπεία τους. Πολλοί ξεκίνησαν από τα ξημερώματα και έκαναν πολλά χιλιόμετρα με συγκοινωνίες ή ιδιωτικά μέσα για να φτάσουν στην ώρα τους και να κάνουν την επίπονη και με πολλές παρενέργειες για πολλούς από αυτούς θεραπεία τους. Ωστόσο, αυτό δεν κατέστη δυνατό αφού διαπιστώθηκε έλλειψη στο φάρμακο και την θεραπεία. Μόνο 4 ήταν οι τυχεροί που κατάφεραν να προμηθευτούν το φάρμακο από ιδιωτικά φαρμακεία, πληρώνοντας βέβαια τη συμμετοχή από την τσέπη τους και ολοκλήρωσαν τη θεραπεία τους για να μην φύγουν άπραγοι. Ανάμεσά τους και ο Γιάννης Γαλανόπουλος από το πλουτοχώρι του Δήμου Ανδρίτσινας Κρεσθένων, που μίλησε στην εφημερίδα Πατρίς και την τηλεόραση της ΣΟΡΤ για την ταλαιπωρία των καρκινοπαθών και τον καθημερινό αγώνα τους για τη ζωή. Του μηνός Μαρτίου ήταν προγραμματισμένη θεραπεία μου, χημειοθεραπεία. Πάμε στην Πάτρα πάνω 9.30 ώρα. Καθόμαστε μέχρι 10-10.30, ήρθε η σειρά, μας ρωτάμε τι έγινε τα παιδιά για θεραπεία και μας λένε οι νοσηλεύτριες μέσα, δυστυχώς κύριε δεν υπάρχει φάρμακο. Προς τιμής της κυρίας Ελεξοπούλου που είναι προϊσταμένη μέσα, έκανε τις ενέργειες, η κοπέλα πήρε τηλέφωνο τα φαρμακεία και βρήκε φάρμακο για 4, ενώ οι υπόλοιποι 15 αποχωρήσαν από το νοσοκομείο με την προϋπόθεση και με την αιτιολογία τι να πάρουν την Τετάρτη τηλέφωνο, αν βρεθεί φάρμακο να πάνε για την Πέμπτη. Αν το συλλογιστούμε και το δούμε με την έννοια την καλή, είναι μια ταλαιπωρία για κάποιον καρκινοπαθή να ξεκινάει από τον Πύργο ή από την Κέρκυρα με δικά του έξοδα. Δεν μπορώ να μιλήσω από κάτι. Και να τους λένε ότι δεν έχουν φάρμακα, έτσι. Στο το κυριότερο αυτό πράγμα, ναι. Δεν ξέρω, να κοιτάξει η πολιτεία, να το κοιτάξει, το θέμα είναι λίγο βαρύ. Όχι λίγο, πολύ βαρύ, ναι. Τώρα τον πετάει τώρα στο δρόμο ή και πάλι έχουν την υποχρέωση, την ιερή υποχρέωση να ενημερώσουν από το νοσοκομείο μέσα ότι μην ταλαιπωρήσετε, ελάτε κάποια άλλη στιγμή να κάνετε θεραπεία σας. Για να μας πούνε, ξέρετε, δεν έχουμε. Από τι μας περισσεύει να το πάρουμε, να το κάνουμε μόνοι μας. Ωστόσο, αυτό που βίωσαν δεν είναι και το μοναδικό πρόβλημα για τους περισσότερους καρκινοπαθείς. Τα τελευταία χρόνια όλοι έχουν βιώσει το σκληρό πρόσωπο του κράτους πρόνοιας, αφού οι παροχές προς τους καρκινοπαθείς είναι ελάχιστες και η στήριξη σχεδόν ανύπαρκτη. Δυστυχώς, μέσον όρο, με έναν υπολογισμό που κάνει, περνάνε γύρω στα 60 άτομα ημερεσίως. Για βάλτε τη βδομάδα πώς είναι. Και ταλαιπωρία. Μια κυρία κουβέντιζε από την Κέρκυρα. Η άλλη είναι από την Κεφαλονιά, από τη Ζάγκυνθο. Τα μεταφορικά τους, την ταλαιπωρία τους. Εντάξει, έχει έναν ξενώνα. Πώς θα κάθεται το ξενώνα μας. Η ψυχολογία τώρα τι κάνει. Δεν είμαι ο μόνος μου, έχω και τη γυναίκα μέσα. Έχει συνοδό. Άλλο θέλει να πάρει ένα μεροκάματο. Τι μας δίνει το ΙΚΑ, 520 το μήνα μας δίνει. Το ΙΚΑ μας δίνει 8 ευρώ την ημέρα τα μεταφορικά. Και σου λέει πήγαινε με το μέσον, το κρατικό. Κρατικό, το ιδιωτικό, μέσω μαζικής μεταφοράς. Το κοστολόγιο σου βγάζει 8 ευρώ. Με 8 ευρώ να πας στην Πάτρα και να γυρίσεις. Και με τη συγκοινωνία να πας. Έχει 10 το λεωφορείο. Πάρε και ταξί ή αστικό να πας. Δεν βγαίνει κάτι. Δεν βγαίνει. Δηλαδή 520 το ΙΚΑ μου δίνει εμένα, δεν κάνεις κάτι. Το περιστατικό αυτό καταδεικνύει για ακόμα μια φορά τη μεγάλη ανάγκη για τη λειτουργία στην Ηλία Ογκολογικής Μονάδας, ώστε να σταματήσουν οι μεγάλες μετακινήσεις των καρκινοπαθών της Ηλίας ή ακόμα και της Μεσσηνίας, της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς. Αυτό είναι μια πρόταση που επεξεργάζεται ο διοικητής του νοσοκομείου Ηλίας, Βασίλης Δημόπουλος, έχοντας εξηγήσει μάλιστα πως μολονότι οι εγκαταστάσεις αλλά και τα μέσα για την πραγματοποίηση χημειοθεραπειών στην Ηλία υπάρχουν. Απαιτείται ωστόσο ανθρώπινο δυναμικό για την επάντρωση μια τέτοια μονάδα που αυτή τη στιγμή δεν διαθέτει η Ηλία. Ο διοικητής του νοσοκομείου στην Αμαλιά δεν ξύγει ότι μια πτέρυγα θα την κάνει οικολογική. Γιατί δεν το κάνει. Ο πύργος δεν μπορεί να κάνει. Δύο δικότες θέλει.
τα ξεπηρετεί. Ηλία, Μεσσηνία, τα νησιά του Ιωνίου. Δεν κατάλαβα, μαζεύεται όλη, όλη η στερεά Ελλάδα μαζεύεται στην Πάτρα. Δεν υπάρχει εξυπηρέτηση. Σύγκεντρο, πάρα γράψει τα φαρμακά σου και πήγε βερμέσει από τις 10 μέχρι τις 2, μέχρι τις 3. Σε πανελλαδική έλλειψη του συγκεκριμένου φαρμάκου, απέδωσε την ταλαιπωρία των ασθενών ο διοικητής του νοσοκομείου του Ρίου, Χαράλαμπος Μπονάνος, ο οποίος ρωτήθηκε για το περιστατικό. Ο κ. Μπονάνος, μάλιστα, ζήτησε συγγνώμη για την ταλαιπωρία της ευαίσθητης αυτής ομάδας ασθενών, για τους οποίους, όπως είπε, προσπαθούν να κάνουν τα πάντα. Από ό,τι με ενημέρωσε για το συγκεκριμένο φάρμακο η διευθύντρια του φαρμακείου του νοσοκομείου, υπήρχε έλλειψη πανελλαδικά σε αυτό το φάρμακο, η οποία θα καλυπτότανε στο συγκεκριμένο φάρμακο στις 14 του 2015 θα μπορέσει να καλυφθεί. Τώρα, σε κάποια φαρμακεία, ιδιωτικά φαρμακεία, και μιλάμε για ένα φάρμακο αξίας από 12 ως 20 ευρώ περίπου, για τέτοια αξία, δεν μιλάμε για κανένα ογκολογικό φάρμακο των 7 και 8 χιλιάδων ευρώ, σε κάποια φαρμακεία μπορεί αυτό το φάρμακο, το συγκεκριμένο σκεύασμα να έχει ξεμείνει, να το πω και έτσι. Γι' αυτό έμαθα ότι κάποια προϊσταμένη τους είπε, αν το βρείτε έξω. Πέρα από αυτό όμως, μόλις έγινε γνωστό ότι υπάρχει αυτή η συγκεκριμένη έλλειψη για τους συγκεκριμένους ασθενείς, για να μην τους ταλαιπωρήσουμε και ψάχνουν φαρμακείο ιδιωτικό για να τρέχουν να βρουν αυτό το σκεύασμα, τους αντικατέστησε με ισοδύναμο σκεύασμα, με την ίδια δραστική ουσία, ο γιατρός μας, με μια άλλη συνταγή. Αυτή είναι η κατάσταση συγκεκριμένη που έχει δημιουργηθεί. Πάντως, εκείνο που γνωρίζω, σας λέω από την ενημέρωση της φαρμακοποιού, ότι υπάρχει πανελλαδική έλλειψη του συγκεκριμένου φαρμάκου που χορηγούσε, το οποίο δεν είναι ουσιαστικό φάρμακο, ένα αντίδοτο είναι, δεν είναι για τη θεραπεία του, δηλαδή κάτι το καθοριστικό. Από εδώ και πέρα θα υπάρχει το άλλο σκεύασμα, το οποίο δεν έχει έλλειψη από τη συγκεκριμένη εταιρεία και δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εγώ πάντως, είτε έτσι αλλιώς, θέλω να ζητήσω συγγνώμη για την ταλαιπωρία μιας ευαίσθητης ομάδας όπως είναι η ογκολογική ασθενής, που προσπαθούμε να κάνουμε τα πάντα. Έγινε όμως, υπήρξε αυτή η συγκυρία, γιατί σας λέω, δεν ήταν ευθύνη του νοσοκομείου. Όταν η εταιρεία δεν παραδίδει στο νοσοκομείο τα συγκεκριμένα σκευάσματα και υπάρχει πανελλαδική έλλειψη, δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε κάτι άλλο πέρα από το να αντικαταστήσουμε με την ίδια δραστική ουσία με ένα άλλο σκευάσμα.